Βρισκόμαστε στο καφέ Μάξο της πλατείας Νέας Σμύρνης, όπου σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η επίσημη παρουσίαση της ομάδας πόλο ανδρών του Πανιωνίου για την αγωνιστική σεζόν 2014-2015. Έχω δίπλα μου τον αρχηγό της ομάδας του Πανιωνίου, τον Γιάννη Θωμάκο. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Νέα σεζόν ξεκινάει. Τι να περιμένουμε από τον Πανιώνιο φέτος? Πραγματικά, στη φετινή σεζόν περιμένω ότι η ομάδα μας θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Είναι μια αρκετά δύσκολη χρονιά. Η ομάδα μας είναι αρκετά νεανική. Αλλάξαν αρκετά νέα πρόσωπα σε σχέση με πέρυσι. Χρειάζεται λίγος χρόνος και λίγο υπομονή έτσι ώστε η ομάδα να αποδώσει τα αναμενόμενα. Αλλά πιστεύω ότι οι δυνατότητες που έχει η ομάδα μας είναι υψηλές. Θεωρώ ότι η ομάδα μας αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να κερδίσει οποιοδήποτε αντίπαλο, αλλά δυστυχώς και να χάσει από οποιοδήποτε αντίπαλο. Έχετε οριοθετήσει κάποιον στόχο ή είναι νωρίς ακόμα? Έχουμε οριοθετήσει, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Θέλουμε να πάμε λίγο καλύτερα από πέρυσι. Πέρυσι καταφέραμε, τερματίσαμε στην 8η θέση. Στόχος μας φέτος είναι κάτι καλύτερο, που συνεπάγεται η 7η θέση. Και ταυτόχρονα να αποφύγουμε τα play-out, το ένα καινούριο θεσμό που έχει ξεκινήσει από φέτος. Είναι μαζί μου μία από τις αρχηγούς της γυναικείας ομάδας πόλο του Πανιωνίου, η Τζουλιάνα Χατζηδάκη. Τζουλιάνα, καλησπέρα και σε σένα. Yeah. Η φετινή σεζόν βρίσκει την ομάδα στη Β' Εθνική. Τι ιδιαιτερότητες υπάρχουν σε αυτή την κατηγορία και πώς θα ανταπεξέλθει η ομάδα του Πανιωνίου, πιστεύεις? Αυτή η κατηγορία είναι μία εξίσου καλή κατηγορία με την Α2. Στην ουσία δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές στη δυναμικότητα των ομάδων της Β' Εθνικής και της Α2. Είναι μια σκληρή κατηγορία, όλες οι ομάδες έχουν στόχο την άνοδο και θα παιχτεί σε έναν αγώνα σε δύο η άνοδος. Ο Πανιώνιος είναι μια μεγάλη ομάδα και το αξίζει να είναι όχι μόνο στην Α2 που είναι ο στόχος μας για τη φετινή χρονιά, το αξίζει σίγουρα να είναι στην Α1 όπως ήταν πριν μερικά χρόνια και πρώτα βέβαια πρέπει να πετύχουμε το στόχο της Α2, γι' αυτό ο στόχος μας για αυτή τη χρονιά είναι να ανεβούμε στην Α2. Ευχαριστούμε πολύ, εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, γεια σας. Μαζί μας είναι ο έφορος της ομάδας πόλο του Πανιωνίου, ο κύριος Άκης Τωροσιάδης. Κύριε Τωροσιάδη, τι περιμένετε να φέρει η φετινή χρονιά για το τμήμα πόλο του Πανιωνίου? Η χρονιά θα είναι αρκετά δύσκολη. Εμείς όμως ελπίζουμε ότι τα νέα παιδιά που έχουμε στην ομάδα θα μπορέσουν τουλάχιστον να μείνουμε στην κατηγορία. Οι ελπίδες μας είναι ότι θα είμαστε σε κάτι καλύτερη θέση από πέρσι. Πέρσι ήμασταν 8η. Φέτος πάμε για 6η θέση. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και τα παιδιά να μπορέσουν να κρατήσουν το πανίο ψηλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Η επίσημη παρουσίαση της ομάδας πόλο ανδρών του Πανιωνίου μόλις έχει ολοκληρωθεί. Από το καφέ Maxot για το nstv.gr, Ανδρέας Λεκάκης.